Ιακό Ζάκυνθο 3-0, Πιερικό Τύρναβο 1-1, Ηρακλή Αναγέννηση Καρδίτσα 3-1, Αναγέννηση Γιαννητσών Δόξα Δράμα 1-2, Απόλλων 1926 Καβάλα 4-0, Κέρκυρα Εθνικό Γαζόρου στον Τέρμπι 1-0 και Βατανιακό Νίκη Βόλου 1-3. Βαθμολογία λοιπόν με την Κέρκυρα να έχει 10 νίκες σε 12 παιχνίδια και να είναι στους 30 βαθμούς στην κορυφή. Νίκη Βόλου είναι στους 26, Εθνικός Γαζόρου έχει 21 βαθμούς, Ηρακλής και Αναγέννηση Καρδίτσας έχουν από 20 με την τέταρτη διαδοχική νίκη. Ο Γυραιός έχει ανέβει ψηλά στην βαθμολογία, Γυνιακός και Ζάκυνθος έχουν από 18 βαθμούς, ο Τύρναβος έχει 17, Απόλλων 1926 έχει 16 βαθμούς, Δόξα Δράμας και Πιερικός από 13, Αναγέννηση Γιαννητσών στους 9, Βατανιακός στους 8, Καβάλα Ουραγός στους 6 βαθμούς. Στον πίνακα των scorers, ο Ανιέτε βρήκε δύο φορές το δρόμο προς τα δίχτυα, έφτασε στα 8, είναι στην κορυφή. Ο Τζιόρα, συμπαίκτης του Ανιέτε, στα 6. Ο Σουάνης και αυτός σκόραρε, είναι επίσης στα 6. Ο Μπουντούρης Αναγέννησης Καρδίτσας βρήκε δίχτυα κόντρα στον Ηρακλή στα 5. Ο Γέσιτς έμεινε και αυτός στα 5. Τρεις παίκτες της νίκης Βόλου. Επόμενη 13η αγωνιστική Κυριακή, τα περισσότερα παιχνίδια στις 3: Ζάκυνθος Ηρακλής, Δοξαδράμας Βατανιακός Καβάλα, Γυνιακός Τύρναβος Αναγέννηση Γιαννητσών, Πιερικός Κέρκυρα στις 6, Αναγέννηση Καρδίτσας Νίκη Βόλου, το Θεσσαλικό Ντέρμπι, απευθείας μετάδοση από το Τέσπορ 4. Την Δευτέρα κλείνει το πρόγραμμα με το παιχνίδι του Εθνικού Γαζόρου με τον Απόλλωνα 1926 στις 6, απευθείας μετάδοση επίσης από το Τέσπορ 4. Μακρινό ταξίδι από τις Σέρες στην Κέρκυρα. Ναι. Πάντα κοντά στον Εθνικό. Πάντα. Λίγοι πολύ δεν έχει. Ένας, δύο, τρεις, δέκα, πάντα. Ο Εθνικός είναι η ομάδα του Σερών, του χωριού μας. Τους κάνει περήφανος. Πάντα κοντά στον Εθνικό. Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα του Βορείου Ομίλου της Football League παρέμεινε η Κέρκυρα, η οποία στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής επικράτησε με 1-0 της φετινής έκπληξης του πρωταθλήματος Εθνικού Γαζόρου. Οι Φεάκες πέτυχαν τη 10η νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα, αποδίδοντας κατά διαστήματα καλό ποδόσφαιρο που θα μπορούσε να τους αποφέρει ακόμη μεγαλύτερο εύρος στην επικράτησή τους εάν ήταν πιο αποτελεσματικοί στην τελική προσπάθεια. Τη διαφορά την έκανε μία φάση στο 4ο λεπτό, όταν ο Κουκόλης ανέτρεψε τον Καραδέμητρο και ο Καριοφίλης καταλόγησε το πέναλτι. Και ο Δημήτρης Σουάνης παίρνει ελάχιστα χώρα. Ένα μέτρο η μπάλα, Σουάνης, απόκρουση και γκολ τελικά. Το γκολ πέναλτι του Δημήτρη Σουάνη ήταν αρκετό εδώ στην Κέρκυρα για να δώσει στους γηπεδούχους μια σπουδαία νίκη επί του Εθνικού Γαζόρου που την κρατάει ψηλά στη βαθμολογία και μάλιστα με διαφορά από τον δεύτερο. Ο Εθνικός από την άλλη πλευρά επίσης παραμένει στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, αλλά έχασε μετά από 6 σερί αγώνες. Κάναμε πάρα πολλές τελικές προσπάθειες. Σημειώσαμε μόνο ένα τέρμα και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί πηγαίνουμε τα παιχνίδια στην κόψη του ξηραφιού και τα τελευταία δύο παιχνίδια με Ζάκυνθο και με Καβάλα τα κερδίσαμε με 1-0 και νομίζω ότι και στο παιχνίδι της Ζάκυνθου και στο σημερινό θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Εμείς δεν μπορέσαμε να αντιτάξουμε σε αυτήν την πολύ καλή ομάδα αυτό που είχαμε δείξει στις άλλες αγωνιστικές. Δεν κρατήσαμε την μπάλα, την πουλάγαμε εύκολα. Πολλά παιδιά αυτά που τα θεωρούμε, ας το πω έτσι, προς το πρωτοκλασσά τους, βρεθήκανε σε άσχημη μέρα. Και γλιτώσαμε ένα ευρύτερο σκορ. Ήταν αρκετό, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στη νίκη, γιατί είχαμε ευκαιρίες για να τελειώσουμε το παιχνίδι πιο γρήγορα, ώστε να μην χρειαστεί να αγχωθούμε στο τέλος. Ίσως ήμασταν επιπόλαιες τελική πάσα και φάση και έτσι ελήξαμε αυτό τον γκολ από νωρίς. Θεωρώ πως ξεκινήσαμε σήμερα πολύ καλά το παιχνίδι. Καταφέραμε και κάναμε γκολ νωρίς σχετικά με το πέναλτι. Πιστεύω πως στη συνέχεια πιάσαμε υψηλά στα ανταπόδοσης. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες, μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι πολύ νωρίτερα, αλλά δεν το καταφέραμε. Παίξαμε όσο μπορέσαμε, παίξαμε σε μια δυνατή έδρα, πρώτη στον όμιλό μας. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Εμείς είμαστε ανεβασμένοι το ηθικό, πάντα κοιτάμε κάθε μάτς ξεχωριστά. Έχουμε τώρα τον Απόλλων Καλαμαριά μέσα στην έδρα μας και ευελπιστώ να πάρουμε το θετικό το αποτέλεσμα. We'll be right back.
Ο Ηρακλής υποδέχτηκε την αναγέννηση Καρδίτσα σε ένα παιχνίδι που αναμένονταν με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Γυραιός ήταν καλύτερος και δίκαια έφτασε στην τελική επικράτηση. Μάλιστα, ευτύχησε στην πρώτη καλή φάση που δημιούργησε στον αγώνα να ανοίξει και το σκορ. Η προσπάθεια του Ονουάτσι είχε ως αποτέλεσμα να φτάσει μπάλα στον Ζαχώρα που την έστειλε στα δίχτυα. Η αναγέννηση κατάφερε να ανασυνταχθεί και να απαντήσει με τον Μπουντούρη που στο 40 έφερε τις δύο ομάδες στα ίσα. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ηρακλής ανέβασε την απόδοσή του και κατάφερε να πετύχει τα γκολ που το έδωσαν και τη νίκη. Στο 68, ο Νουάτσι και πάλι ήταν ο δημιουργός της καλής φάσης με τον Τσιλιανίδη να γράφει το όνομά του στον πίνακα τον σκόρερ. Σαν να μην έφτανε αυτό για την αναγέννηση, έμεινε και με 10 παίκτες όταν στο 78 ο Κουκούλης είδε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ένα λεπτό πριν από τη λήξη αναμέτρηση, ο Πορτουλίδης ανατράπηκε από το Σιαράβα. Το πέναλτι το εκτέλεσε ο ίδιος και διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Ξέραμε ότι ήρθαμε σε μια δύσκολη έδρα με έναν πάρα πολύ καλό αντίπαλο. Ξέραμε ότι ο Ηρακλής θα μπει όπως τα περισσότερα εντός έδρας παιχνίδια πάρα πολύ δυνατά στα πρώτα 20 λεπτά και το έδειξε αυτό μες στον αγωνιστικό χώρο και δυστυχώς στο 17-18 του πρώτου ημιχρόνου το λεπτό δεχτήκαμε τον γκολ. Siempre dijimos que vamos a ir partido a partido. Είπαμε εξ αρχής ότι θα πηγαίνουμε παιχνίδι με το παιχνίδι. En la cual consideramos que cada partido son diferentes. Κάθε παιχνίδι είναι εντελώς διαφορετικό. El rival siempre trabaja y se prepara también para ganar los partidos. Και ο αντίπαλος ετοιμάζεται, κάνει τη δική του δουλειά και βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο για να κερδίσει το παιχνίδι. Lo importante es lo que realmente vamos logrando nosotros y vamos ganando. Το σημαντικό είναι αυτό το οποίο αρχίζει καταφέρνει η δική μου η ομάδα και κυρίως τα αποτελέσματα, τα νικηφόρα. Στην Κατερίνη όλα έγιναν πριν συμπληρωθεί καν το πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης. Με το καλησπέρα στο μάτς, ο Κέρι άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους. Η απάντηση για τον Τύρναβο ήρθε στο 26 με αρκετή δόση περιπέτειας. Ο Ιορδανίδης υπέπεσε σε πέναλτι και μάλιστα είδε και την κόκκινη κάρτα. Ο τέλος που ανέλαβε την εκτέλεση είδε αρχικά τον Παπατολίκα να πέφτει στη γωνιά του και να αποκρούει, όμως η μπάλα του έκανε το χατήρι και γύρισε σε αυτόν. Μια απλή κεφαλιά ήταν αρκετή για να ισοφαρίσει το μάτς. Σε όλη την υπόλοιπη διάρκεια δεν άλλαξε τίποτα, με τον Παπατολίκα να κρατάει ουσιαστικά το βαθμό για την ομάδα του όσες φορές χρειάστηκε να επέμβει. Με την ισοπαλία, εγώ προσωπικά δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος από τη στιγμή που πήγε στο παιχνίδι, γιατί ήταν ένα παιχνίδι που μπορούσαμε να το πάρουμε από το πρώτο ημίχρονο. Αν μου ρωτούσατε πριν το παιχνίδι και μου λέγατε ότι θα έρθει ένα-ένα, θα σας έλεγα ότι δεν θα ήμουν καθόλου ευχαριστημένος, αλλά με την εξέλιξη που πήρε το παιχνίδι και με την τροπή που είχε, νομίζω ότι και ο βαθμός κρίνεται θετικός. Παράσταση για ένα ρόλο στην Καλαμαριά με τον Απόλλωνα να κυριαρχεί πλήρως και την Καβάλα να μην μπορεί να ακολουθήσει. Προβάδισμα για τους γηπεδούχους στο 12 με τον Πασιαλή και κλείδωμα της νίκης με τον Βλάχο στο 26. Ο Αθανασιάδης στο 59 έγραψε το 3-0. Διαστάσεις τριάμφου στη νίκη του Απόλλωνα 1926 με τον γκολ του Κουκουλιά 4 λεπτά πριν από τη συμπλήρωση των 90. Ήταν μια πολύ κακή εμφάνιση. Ό,τι και να είχαμε σαν αρχικό πλάνο δεν έγινε τίποτα. Δεν υπήρχε ούτε πρόθυμο μυαλό, ούτε σώμα των ποδοσφαιριστών να μπορέσει να ακολουθήσει τους παίκτες της Καλαμαριάς, οι οποίοι ήταν πιο δυνατοί στις μονομαχίες. Για μας ήταν ένα πάρα πολύ κομβικό παιχνίδι, θα έλεγα. Μετά από 5 συνεχόμενες ήττες, θεωρώ ότι δεν υπήρχε ούτε καν σαν σκέψη από το μυαλό μας ότι θα μπορούσαμε να φύγουμε από το γήπεδο χωρίς να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Αυτό φάνηκε από το πρώτο λεπτό, θα έλεγα, όπου επιβληθήκαμε σε κάθε χώρο του γηπέδου στον αντίπαλο. Οι θεατές στο παιχνίδι της αναγέννησης Γιαννιτσών με τη Δόξα Δράμας θα μπορούσαν κάλλιστα να πληρώσουν εισιτήριο μόνο για 14 λεπτά. Τόσα χρειάστηκαν για να γίνουν όλα στο παιχνίδι. Να τα πάρουμε από την αρχή όμως. Το 24 ο Κυριακίδης με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Στο 30 η αναγέννηση προσπάθησε να απαντήσει, όμως η κεφαλιά του Χατζόγλου σταμάτησε στο δοκάρι του Μένκα. 3 λεπτά αργότερα ο Στόικος βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και έγραψε το 0-2 για τη Δόξα. Και στο 38 ο Παλάσκας με κεφαλιά έβαλε και πάλι την ομάδα του στο παιχνίδι, όμως τα υπόλοιπα λεπτά που κύλησαν απέδειξαν ότι αυτό θα ήταν και το τελικό σκορ και πως η Δόξα θα έπαιρνε την πρώτη εκτός έδρας νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα. Πετύχαμε μια σημαντική νίκη. Θέλαμε να δώσουμε συνέχεια
στη νίκη που είχαμε κάνει την προηγούμενη αγωνιστική. Μια νίκη η οποία θα μας βοηθήσει και βαθμολογικά, αλλά πολύ δεν περισσότερο. Θα μας δυναμώσει και την αυτοπεποίθησή μας περισσότερο. Για μας ήταν μια οδυνηρή ήττα το σημερινό παιχνίδι σε ένα οριακό σημείο. Ίσως από την προσπάθεια που κάναμε στο Βόλο και δεν πήραμε κάτι που έπρεπε να πάρουμε. Είχε σαν αντίτυπο εδώ τη σημερινή μας ήττα. Η Νίκη Βόλου έκανε επίδειξη δύναμη στην Κατερίνη κόντρα στο Βατανιακό. Η ομάδα του Νίκου Χοδροδίνη πήρε το προβάδισμα στο σκορ στο 35 με σούτ του Ανιέτε. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Μανουσάκης κατάφερε να διπλασιάσει τα τρέματα της ομάδας του. Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο δεύτερο λεπτό, ο Ανιέτε και πάλι βρήκε τον τρόπο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να γράψει το 0-3. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μειώσουν το σκορ με τον Γιαννούλη, όμως αυτό ουσιαστικά ήταν το γκολ της τιμής για αυτούς. Στο 60, ο Σάκ έκανε την πρώτη προσπάθεια να χρησιμοποιήσει σκορ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Η διακατάληξη είχε και η προσπάθεια που έκανε στο 88 και έτσι έμεινε χωρίς γκολ. Η εμφάνιση αυτή πιστοποιεί ότι είμαστε σε ανωδική κατάσταση. Μετά από αυτές τις τα απογοητευτικά σκορ που γίνανε προηγούμενο χρονικό διάστημα, επανήλθαμε. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές. Εμείς από την πλευρά μας αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε, να σηκώσουμε τα κεφάλια, να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι με την ομάδα της Δόξα Δράμας. Ένα παιχνίδι που για μας είναι τελικός. Πρέπει να πάμε στη Δράμα να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να δώσουμε καλύτερη κυκλοφορία και καλύτερους αυτοματισμούς στην ομάδα.